Μπορείτε να τα ακούτε το πρωί και το βράδυ. Είναι ένα σοβαρό θέμα. Μόνο έκοψαν σοβαρό την καροτίδα κρατούμενου. Και να ήταν μόνο αυτό, ρε Φιλίππε. Και να ήταν μόνο αυτό. Εδώ μιλάμε για συμπλοκή, μιλάμε για εκ νέου συμπλοκή. Ποιος ξεχνάει ότι πριν από λίγο καιρό είχαμε το θάνατο του Άλμπερτ Μπάκο στις φυλακές Κορυδάλλου. Ορίστε τώρα λοιπόν, χθες στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδάλλου είχαμε τον θάνατο ενός κρατούμενου, νεαρού κρατούμενου, ο οποίος λέγεται ότι είναι Ελληνορώσος ποντιακής καταγωγής. Ξέσπασε λοιπόν το απόγευμα μια φοβερή μάχη μεταξύ κρατουμένων στις φυλακές Κορυδάλλου, συγκεκριμένα μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα, όπου το αποτέλεσμα ήταν στο σύνολο ένας νεκρός, 9 τραυματίες, ένας πάρα πολύ σοβαρά στο νοσοκομείο, συν ένας εκ των φρουρών ο οποίος έσπασε το χέρι του. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για μια συμπλοκή η οποία οι ίδιοι σοφρονιστικοί υπάλληλοι λένε ότι σίγουρα θα τα ξαναδείτε. Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο των σοφρονιστικών υπαλλήλων τι ακριβώς λέει, γιατί η κατάσταση έχει ξεφύγει. Και είναι πολιτικό το θέμα. Παρακαλώ. Δυστυχώς είχαμε ένα ακόμα περιστατικό από αυτά που επανειλημμένως εμείς ως εργαζόμενοι έχουμε προειδοποιήσει. Αυτή τη φορά στο ψυχιατρίο κρατουμένου Κορυδάλλου έγινε μια φοβερή και άγρια σε ένταση συμπλοκή. Χθες το απόγευμα περί τις 7 η ώρα στο ψυχιατρίο κρατουμένο που σας είπα, με αποτέλεσμα δυστυχώς να έχουμε έναν ακόμα νεκρό σε ελληνικές φυλακές, ο οποίος είναι χτυπημένος από ό,τι μου είπαν οι γιατροί στα πλευρά με μαχαίρι και είναι κομμένη και η καροτίδα του. Και έχουμε και 7 ή 8 τραυματίες, εκ των οποίων τουλάχιστον μέχρι χθες βράδυ είχα πληροφορηθεί ότι ο ένας είναι σοβαρά. Ναι. Και έναν ακόμα σοφρονιστικό υπάλληλο, ο οποίος έχει κάταγμα στο χέρι, ο αρχιφύλακας της φυλακής. Ακούστε να δείτε, ένα από τα σοβαρότερα και ουσιαστικότερα ζητήματα που εδώ και καιρό, πολύ καιρό έχουν προκύψει και έχουμε εμείς ως εργαζόμενοι αναδείξει, αλλά δυστυχώς δεν έχουν γίνει αντιληπτά και πιστευτά από την πολιτική μας ηγεσία, αφορά τη βία μέσα στις φυλακές. Οι περισσότεροι νόμιζαν ότι αρκούσε αν οι διατάξει του νόμου Παρασκευόπουλου για να βελτιωθεί η κατάσταση φυλακές. Ήταν ένα λάθος και είχαμε προειδοποιήσει εξ αρχής ότι από μόνο της η αποσυμφόρηση πρόκειται να προσφέρει απολύτως τίποτα στη βελτίωση των συνθηκών κράτησης και στην αξιοπρεπή διαβίωση των κρατουμένων και ήμουν των εργαζομένων μέσα στις φυλακές. Οι απαραίτητες θεσμικές παρεμβάσεις που έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχουμε χάσει πάρα πολύ χρόνο, ξέρετε, δεν έγιναν ποτέ. Και το ψυχιατρίο κρατουμένου είναι ενδεικτικό της εγκατάληψης της ίδιας της πολιτείας. Γι' αυτό συμβαίνουν αυτά ακριβώς τα γεγονότα που βλέπετε. Αν αυτό... είναι δυνατόν εν έτη 2019 να μιλάμε πάλι ξανά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα για νεκρούς κατά αυτόν τον τρόπο και κατά αυτόν τον τρόπο. Χθες, παραδείγματος χάρη, στο συγκεκριμένο περιστατικό, να μιλήσουμε, ναι, να μην γενικολογούμε, έτσι. Υπήρχε ένας υπαρχηφύλακας, ο προϊστάμενος βάρδιας, και τρεις φύλακες. Οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τους 200-250 κρατουμένους που έχει περίπου το ψυχιατρίο κρατουμένου Κορυδαλλού, μια εξαιρετικά ιδιαίτερη φυλακή, γιατί υπάρχουν και ασθενείς κρατούμενοι, δεν υπάρχουν μόνο οι κρατούμενοι που έρχονται από διάφορα άλλα καταστήματα για διάφορους λόγους του ψυχιατρίου κρατουμένου Κορυδαλλού, υπάρχουν και ψυχασθενείς και ασθενείς μάλλον κρατούμενοι, μια εξαιρετικά ιδιαίτερη φυλακή, η οποία δυστυχώς, και αυτό το λέμε, ξέρετε, με πόνο ψυχής. Από το 2009 μέχρι πριν δύο χρόνια έγινε μια τεράστια προσπάθεια από εμάς τους εργαζόμενους να φτιαχτεί και να σταθεί στα πόδια της αυτή η φυλακή. Δυστυχώς όμως τα τελευταία δύο χρόνια είδαμε μια στροφή, αν θέλετε, από τις επιλογές της ίδιας της πολιτικής μας ηγεσίας όσον αφορά αυτή την φυλακή, την οποία θεωρούμε ότι αυτή η στροφή έχει και τέτοιου είδους αποτελέσματα σαν αυτά που είχαμε χθες. Μάλιστα. Ο κακός χαμός, κυρία Βασιλοπούλου. Τι να πούμε. Είναι γνωστό ότι στις φυλακές δεν υπάρχει τελικά σοφρονισμός. Δυστυχώς, έτσι όπως είναι. Και αυτό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Είναι παγκοίνως συμβαίνει. Και βλέπω ότι εκεί πέρα υπάρχει μια άλλη κοινωνία. Όχι στη γνώμη, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένα δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν κυρία Βασιλοπούλου. Είναι εξαιρετικές περιπτώσεις και σε εξαιρετικές φυλακές. Γιατί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν σοφρονιστικά καταστήματα υψής της ασφαλείας μεν, αλλά με κακοποιούς που δημιουργούνται ξανά τέτοια επεισόδια. Σε πολύ συγκεκριμένες φυλακές, επιτρέψτε μου, έχουν γίνει και εκεί πάρα πολλά επεισόδια. Και αυτό το οποίο είναι δεδομένο και είναι αναμφισβήτητο είναι ότι στις φυλακές υπάρχει μια άλλη κοινωνία.
η οποία ελέγχει την κατάσταση εσωτερικά και κυρίως εξωτερικά. Πάμε τώρα, λοιπόν, τώρα στη Σταυρούλα Λούρου.